Καλή σας μέρα, κύριε Πάγκαλε. Ημέρα, κύριε Τσακμπανίδου. Παρακαλώ, η παρέμβασή σας. Ως προς τι, ναι, ποιο θέμα. Ήθελα να σας πω ότι το πρώτο γνωστό επεισόδιο. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Πάγκαλε. Ναι, το πρώτο γνωστό επεισόδιο βίας, πολιτικής βίας, ήταν ο τραυματισμός του κ. Χατζηδάκη. Mm-hmm. Τον οποίο έχουμε δει όλοι στις τηλεοράσεις και στις φωτογραφίες. Το δεύτερο επεισόδιο που έγινε ήταν πολύ ελαφρότερο, βέβαια δεν είχαμε τραυματισμό, αλλά ομάδα οπαδών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους που είχαν σχέση με την τότε προσπάθεια να δοθεί μια κοινοτική ευρωπαϊκού τύπου λύση στο πρόβλημα των στερών αποβλήτων της Καρατέας, επιτέθηκαν εναντίον μου σε ένα κατάστημα όπου έκανα τραπέζι σε 11 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Επικεφαλήσαν ο Δήμαρχος Καλυβίων, ο κ. Πέτρος Φιλίππου, που είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ιατρού, Δήμαρχος Κερατέας, ο οποίος ήταν στέλεχος γνωστό του ΣΥΡΙΖΑ, οι γραμματείς των οργανώσεών τους και δεκάδες άλλα στελέχη τους, τους οποίους γνωρίζω γιατί είμαι 32 χρόνια σε αυτή την περιοχή και γνωρίζω πρόσωπα πράγματα. Αυτοί όλοι επετάγαν αντικείμενα, βρίζανε με χειδεότατο τρόπο και τελικά μας ανάγκασαν να φύγουμε. Δεν έκανε ούτε μία ανακοίνωση από δοκιμασία ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άκουσα τότε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι τον κύριο Παπά, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος, ο διευθυντής του γραφείου του κύριου Τσίπρα ή κάτι τέτοιο. Ο οποίος είπε σιγά, λέει, έφαγε ένα γιαούρτι ο Πάκαλος και τι έγινε, το πολύ να μην κατέβει στις εκλογές γιατί θα τον αποδοκιμάζει ο λαός. Δεν θεωρώ ότι με τέτοιες πράξεις μπορεί ο λαός να εκδηλώνει τα προβλήματά του. Δεν θεωρώ ότι ένα πολιτικό κόμμα μπορεί να υπαγορεύει στους αντιπάλους του, αντιπάλους θα το πούμε έτσι, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου κατά ανάγκη είναι αντίπαλο του ΣΥΡΙΖΑ, το πώς θα φέρονται, τι πολιτικές θέσεις θα υιοθετούν και πώς θα τις προωθούν. Θεωρώ ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να εκφράσει απλώς την συγγνώμη του, διότι δεν με ενδιαφέρει η συγγνώμη τους. Με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια ανάλυση του παρελθόντος του, που περιλαμβάνει τραμπουκισμούς και βία εναντίον των αντιπάλων του, να αναλύσει δηλώσεις του αρχηγού του στη Βουλή, όπως θα φύγετε νύχτα από τη χώρα ή δεν θα μπορείτε να βγείτε από το σπίτι σας, γιατί τέτοια έχει πει μέσα στην αίθουσα της Βουλής ο κ. Τσίπρας, και να μπορέσουμε επιτέλους τότε, γιατί θα έχουμε ξεδιαλύνει το θέμα αυτό, των σχέσεων του Τσίπρα δηλαδή με τη βία και τους τραμπουκισμούς, μαζί να επεξεργαστούμε την αντιμετώπιση του προβλήματος πολιτικής βίας, όπως έχει πάρει τώρα κολοσσίες διαστάσεις και απειλεί το ίδιο μας το πολιτικό σύστημα. Φιλική είναι η παρέμβασή μου. Δεν είμαι πια στην πολιτική ζωή και δεν διεκδικώ ψήφους. Δεν λέω αυτή είναι καλή ή άλλη είναι κακή για να μαζεύω ψήφους, όπως κάνουν οι συνάδελφοι που είναι εκεί πέρα παρόντες. Αλλά αυτό είναι κρεμές. Εγώ δεν ξεχώριζα καλή ή κακή βία παντού. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Διότι όσο δεν το αντιμετωπίζουν, εγώ θα του το θυμίζω. Δηλαδή, κύριε Πάγκαλε, με συγχωρείτε, όσοι είναι στην ενεργό πολιτική ζωή, ό,τι μας λένε, το λένε για να μας πείσουν να τους ψηφίσουμε και μόνο. Συνήθως παίζει ένα ρόλο αυτό, κύριε Τσακμπανίδου. Και εγώ, όταν ήμουνα στην ενεργό πολιτική ζωή, όταν, ας πούμε, άκουσα πριν τον κύριο. Σας παρακολουθώ με πολύ προσοχή και πολύ ώρα, γιατί ακυρώθηκε ένα ραντεβού μου και είχα αυτήν την τύχη. Είχα το λαχείο, αν θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμηση. Ναι, και θυμάμαι που είπε πριν ο κύριος Μπαλάφας. Ότι εξαιρετικοί, λέει, οι γιατροί, εξαιρετικό το προσωπικό, τιτάνιο αγώνα κάνουνε. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι η πλειοψηφία των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού είναι ευσυνείδητη και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν απουσίες. Δεν υπάρχουν κοπάνες για να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά ιατρία. Δεν υπάρχουν φακελάκια. Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή των ιατρών αυτών όταν ασκούν το ιδιωτικό του ιατρείο παράλληλα με τη δημόσια θέση του. Αυτά είναι γνωστά και τα ξέρει και η Κουτσιμαρία. Λοιπόν, και αυτά γιατί δεν σταμάτησαν ποτέ, κύριε Πάγκαλε. Γιατί δεν σταμάτησαν ποτέ όσο τα πράγματα δεν ήταν στα άκρα με μνημόνια. Αφού είναι γνωστά και τα ξέρει και η Κουτσιμαρία και ήταν πάντα γνωστά και τα ήξερε, ναι, η Κουτσιμαρία. Γιατί... Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια δύναμη που θέλει τώρα την ψήφο του ελληνικού για να τα αλλάξει πρέπει να κάνει μια αυτοκριτική. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Γιατί δεν άλλαξαν τόσο καιρό. Τώρα που είστε έξω από την ενεργό πολιτική ζωή και βλέπετε τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Ναι. Δεν σας ακούω τώρα. Ναι, λέω γιατί δεν άλλαξαν τόσα χρόνια. Γιατί. Ναι, κοιτάξτε όμως, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αυτό είναι επιχείρημα για να μην αλλάξουν ποτέ, κυρία Τσαπανίδου. Καθόλου, κύριε Πάγκαλε. Αν δεν έχετε έμονη ιδέα με συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, δεν πρέπει να το λέτε αυτό. Όχι, κύριε Πάγκαλε, με συγχωρείτε. Τόσα χρόνια, αλλά τώρα αυτοί που θέλουν να τα αλλάξουν να τα πούνε. Κύριε Πάγκαλε, μπορώ να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω να σχολιάσετε
πεποίθηση μεγάλης μερίδας του κόσμου. Πιστεύουν πολλοί, από όσους μας παρακολουθούν, ότι ο πολιτικός κόσμος που σήμερα ασχολείται με τη σωτηρία της χώρας είναι, έχει βεβαρημένο παρελθόν. Είναι δηλαδή μέρος του συστήματος που έφτασε τη χώρα ως εδώ. Συμφωνείτε ή όχι εσείς? Συμφωνώ απολύτως, αλλά θα σας πω κάτι. Αρνούμε την προσπάθεια ορισμένων κύκλων, στους οποίους προφανώς δεν θέλω να σας συμπεριλάβω, να εξαγνίσουν. Εύχομαι να μην μπορείτε κιόλας. Την πολιτική αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ο οποίος μετήχε τόσα χρόνια στη Βουλή, μετήχε στην πολιτική ζωή, πλειοδοτούσε για όλα τα φαύλα και, ναι, που δημιουργικά, αν θέλετε, ελλημάτων αιτήματα, και ποτέ δεν τον άκουσα να πει όχι, αυτό το πράγμα μην το κάνετε, είναι έσχος, είναι ψηφοθυρικό, είναι φαύλο, μην τους μονιμοποιήσετε, μην τους προσλάβετε. Δεν το άκουσα ποτέ, κυρία Βουτσέλη. Κύριε Παλάφα, σε αυτό τι απαντάτε εσείς? Όλοι ευθυνόμαστε. Τι απαντάτε εσείς? Ο κύριος Πάγκαλος. Όχι, τα φάγαμε, κύριος... το έχω πει, έχει εκδοθεί και σε βιβλίο. Πουλιέται αυτή τη στιγμή στα βιβλιοπολία και το συνιστώ με την ευκαιρία του Χριστουγέννου να το διαβάσει ο κύριος Παλάφας για να αποκτήσει μια πιο ψύχρεμη γνώμη για να έρθετε σε μια εκπομπή μου, κύριε Παγκαλέ. Να έρθετε σε μια εκπομπή μου να το παρουσιάσουμε. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση που καλά. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το ραντεβού εκλείστε, εντάξει, αλλά να ακούσουμε την απάντηση, κύριε Παλάφα. Αυτό που λέει ο κύριος Πάγκαλος είναι ότι κι εσείς εκεί ήσασταν. Γιατί δεν φωνάξατε πιο δυνατά, γιατί δεν τονίσατε τα... Δεν έχω την ανάγκη να απαντήσω ή να σχολιάσω όσα είπε ο κύριος Πάγκαλος. Τα άκουσα με προσοχή. Ο κύριος Πάγκαλος επανέλαβε το γνωστό του παραλήρημα ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Το ακούμε πάλι με προσοχή, δεν μας προσφέρει τίποτα καινούριο. Μα τι να κακό... χαζεύεστε λιγάκι, πώς μου μιλάτε με τόση αλαζονία? Με επαιτηθήκατε με γιαούρτια στη Σακαλύβια, ναι ή όχι? Ήτανε παρόν και οργάνωνε το γεγονός ο δήμαρχός σας, ο Πέτρος Φιλίππου. Ήτανε παρόντες στη γραμματεία των οργανώσεών σας. Κάνατε αστεία και κομπλιμέντα την άλλη μέρα ο ένας τον άλλον και χαιρόσαστε για τα γεγονότα. Είναι αλήθεια ή όχι, ψέματα λέω? Τι είναι αυτή η αλαζονία με την οποία αντιμετωπίζετε τα πραγματικά γεγονότα? Αυτό που λέει και ο Σπαγκαλός. Ήδη είσαστε. Στα ελληνική είσαστε. Περιφρονείτε τη δημοκρατία λέει, το λέει, και υιοθετείτε την. Καλά, είναι σοβαρό αυτό που λέω. Μα το απαντήσω. Τότε συγγνώμη, τότε πώς θα τα καταδικάσουμε τη βία στο Στρατούλη και όχι τη βία στον Πάγκαλο? Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτά που είπα συν κάτι άλλο. Ο κύριος Πάγκαλος είναι ο τελευταίος που μπορεί να είναι τιμητής κάποιων πραγμάτων. Ανήκει σε ένα φθαρμένο πολιτικό προσωπικό και έχει τεράστια ευθύνη για εδώ που έχει φτάσει η χώρα. Εμείς και προσωπικά εγώ και ως ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κοιτάμε το μέλλον. Το μέλλον το οποίο δυστυχώς για τον ίδιο έχει αφήσει πίσω τον κύριο Παγκάλη. Αλίμονο αν άνθρωποι σαν και εσάς αναλάβουν το μέλλον του ελληνικού λαού. Αλίμονο. Είστε αμετανόητος. Κύριε Παλάφα, σε αυτό δεν έχετε ένα σχόλιο. Όχι, κάνετε. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Τι να ψήφισε? Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Δεν έχω να σχολιάσω. Καταραίει όλη η προηγούμενη ζήτηση. Εγώ είπα κάποια πράγματα. Με συγχωρείτε. Είπα κάποια πράγματα. Ο κύριος Πάγκαλος μπορεί να είναι απεχθής. Όχι, όχι, είπα για τα προηγούμενα. Αλλά αν στελέχη σας πετάξανε πέτρες και γιαούρια, πρέπει να απολογηθείτε για αυτό. Ό,τι έχω πει. Ό,τι έχω πει. Ο κύριος Νίκο Δήμαρχος να παρέμβει. Εάν ο κύριος Νίκο Δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πετάξει γιαούρτια και πέτρες. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ενδύμως καταδικάζει τη βία, ή θα διαγράψει τον Νίκο ή θα ζητήσει συγγνώμη. Δεν μπορεί να λέμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Με συγχωρείτε κύριε Παλάφα, για να ζητάτε την καταδίκη για τον Στρατούλη, πρέπει να καταδικάσετε την καταδίκη για τον Παγκαλό. Ό,τι είχαμε να πούμε για τον κύριο Παγκαλό το έχουμε πει. Και για τα γεγονότα που λέει κλπ. Βλέπετε τώρα γιατί και ισχύουν πλήρως ό,τι έχω πει προηγούμενα. Αυτό, τελείως, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά δεν είναι στοιχεία. Εδώ μιλάμε για επώνυμα του κυρίου Πάγκαλου. Δεν θέλω τώρα να σχολιάσω. Εντάξει, εγώ σας είπα, ισχύουν ό,τι έχω πει προηγούμενα τα γεγονότα αυτά και για τα γεγονότα αυτά τα οποία αναφέρω. Τελεία πάντων. Παραλήρημα, εγώ δεν είπα ότι έχετε, είπα ότι έχετε μια πολιτική θέση. Είστε απαράδεκτος. Υβρίζετε ακόμη και τώρα τους αντιπάλους σας. Ακόμη και τώρα με βρίζετε. Και δεν λέτε αν είναι αλήθεια ή αν είναι ψέματα. Γιατί δεν τολμάτε. Εγώ είπα να το κάτι για τη βία το οποίο ισχύει. Κύριε Παλάφα, με συγχωρείτε, αλλά εδώ μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό. Εδώ μιλάει για μια επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Πάγκαλος και κατονομάζει μάλιστα. Και... Κακός. Ας τους κάνει μήνυση. Να τους κάνει μήνυση. Εγώ τη βία από οπουδήποτε και να πρόκειται, το είπα και προηγούμενα. Την καταδικάζω. Αν ξέρει ανθρώπους και πράγματα, τους κάνει μήνυση. Μα σας μιλάει για δήμαρχο, ο οποίος είναι μέλος σας. Που γίνανε. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν κάνω εξαίρεση για τον κύριο Πάγκαλο. Αν του έχουν κάνει τέτοια πράγματα, διαφωνώ. Όμως, ο κύριος Πάγκαλος, αφού είναι έτσι, λέει ονόματα κτλ. Εγώ αυτούς τους κυρίους δεν τους ξέρω που αναφέρει, ας τους κάνει μήνυση.
Έχω κάνει μήνυση. Α, σου κάνει μήνυση. Ωραία. Πάτε στην ελληνική δικαιοσύνη να βρει το δίκαιο. Πολύ σωστά. Εγώ διαφωνώ το να πετάμε πέτρες. Εγώ διαφωνώ ριζικά στο να πετάμε πέτρες και οτιδήποτε άλλο. Τελείωσε. Τελείωσε. Η παρέμβαση του κ. Παγκάλη ήταν πολύ χρήσιμη για τον εξή λόγο. Γιατί αυτή είναι ο πυρήνα του προβλήματο. Τόσα χρόνια ένα μεγάλο τμήμα τη αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό έχει ευθύνη. Ξεχώριζε τη βία, ξεχώριζε τη βία σε καλή και κακή. Και να σας πω και κάτι, κύριε Γεωργιά, δεν θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Δεν γίνει έτσι. Στο παρελθόν αυτός που έχει υποστεί τη βία είναι η αριστερά. Δεν είναι δεξιά και ακροδεξιά. Η αριστερά έχει ρημαχτεί τόσα χρόνια από τη βία της ακροδεξιάς και των λεγόμενων εθνικοφρόνων. Δεν έχει ρημαχτεί η δεξιά. Μην τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Η δεξιά και η ακροδεξιά. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, λοιπόν. Είπαμε να κοιτάξουμε το μέλλον. Να μην κοιτάμε το παρελθόν. Να κοιτάξουμε το παρελθόν. Σας παρακαλώ. Ποιος ρήμαξε τη χώρα. Ποιος ρήμαξε την αριστερά. Ποιος ρήμαξε το λαό. Έχουμε μία παρέμβαση. Ποιος σκότωσε στα στρατοδικεία. Μην τρελαθούμε τώρα. Μπορούμε λίγο και να μιλήσουμε για μια δήλωση. Για μια δήλωση. Ποιος σκότωνε τους λεβέντες της Ελλάδας στα στρατοδικεία και τους έστεινε στον τοίχο. Κύριε Μπαλάφα. Κύριε αριστερά, τους έστεινε. Σας παρακαλώ λοιπόν. Λοιπόν, κύριοι, σας παρακαλώ. Ας αφήσουμε το παρελθόν. Σας παρακαλώ πολύ, στο παρόν θα πάμε. Ας φτάσουμε το μέλλον. Η χώρα καταστρέφηκε. Δεν έχουμε ανάγκη από τα παραγγελήματα του όποιου κυρίου Πάγκαλου. Μα μισό λεπτάκι λίγο, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε λίγο, με συγχωρείτε, παρακαλώ κύριε Μπαλάφα. Δεν προσφέρει τίποτα στη σημερινή κατάσταση στη χώρα αυτό το στοιχείο. Κύριε Μπαλάφα, η χώρα περνάει μια πολύ δύσκολη φάση και πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται. Τελείωσε.